Κύριε Τζανακόπουλε, θα φτάσετε μέχρι τέλους την υπόθεση αυτή και σας ρωτώ αν θα υπάρξει τελική κρίση, αν θα υπάρξουν αθώοι ένοχοι, γιατί η αντιπολίτευση σας μιλάει για ένα πήγαινε-έλα μεταξύ Βουλής και Δικαιοσύνης και ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να υπάρξει εκκρεμότητα και σκιά σε 10 πολιτικά πρόσωπα. Κοιτάξτε να δείτε, η συγκρότηση της Προανακριτικής Επιτροπής έτσι όπως χθες αποφασίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής αποτελούσε το μοναδικό θεσμικό βήμα το οποίο μπορούσε να γίνει από τη δική μας πλευρά, από τη μεριά του Κοινοβουλίου, έτσι ώστε ακριβώς να μην υπάρξει απολύτως καμία σκιά. Η σκιά θα έμενε εφόσον η ελληνική κυβέρνηση ή αν θέλετε οι βουλευτές της συμπολίτευσης αποφάσιζαν να μην φέρουν την δικογραφία στην Ολομέλεια της Βουλής και να μην κάνουν την πρόταση για την συγκρότηση ακριβώς της Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης. Από εκεί και πέρα, ξέρετε ότι τα νομικά ζητήματα τα οποία δημιουργούνται εξαιτίας της πολύ κακής νομικής ποιότητας του νόμου περί ευθύνης υπουργών αλλά και της σχετικής συνταγματικής διάταξης δημιουργούν αναγκαστικά συνήθως ένα τέτοιο πήγαινε έλα μεταξύ κοινοβουλίου και δικαιοσύνης. Είναι αρκετά δύσκολο κάθε φορά να διευκρινιστεί και νομικά να ερμηνευθεί ποιος έχει την αρμοδιότητα για κάθε αδίκημα για το οποίο μπορεί να κατηγορείται ή εν πάση περιπτώσει να καταγγέλλεται κάποιο πρόσωπο το οποίο έχει διατελέσει είτε υπουργός είτε πρωθυπουργός. Αυτή είναι ακριβώς η δουλειά την οποία θα αναλάβει να κάνει η Προανακριτική Επιτροπή, δηλαδή να ξεκαθαρίσει αυτό το νομικό κουβάρι και φυσικά να προχωρήσει και στα πραγματικά περιστατικά εφόσον το αποφασίσει. Αρκεί ένας μήνας για να βγει, για να υπάρχει πόρισμα από την Επιτροπή. Εντάξει, αυτό δεν είναι κάτι που μπορούμε να το προεξοφλήσουμε. Είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσει η Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης στη βάση και του υλικού που έχει στη διάθεσή της και του υλικού το οποίο μπορεί να προκύψει κατά τις διαδικασίες της Επιτροπής. Mm-hmm. Η γνώμη μου είναι ότι καταρχήν ένας μήνας μπορεί να είναι αρκετός, αλλά αυτό σας ξαναλέω δεν είναι εύκολο να προεξοφληθεί. Mm-hmm. Να έρθουμε τώρα στο φάκελο που έφτασε στη Βουλή. Υπάρχουν αποχρώσεις, ενδείξεις για αυτά τα 10 πολιτικά πρόσωπα και σας ρωτώ, γιατί είστε κι εσείς ο ίδιος νομικός, έχετε μια άλλη ματιά στα πράγματα. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες ενδείξεις και για ποιο λόγο δεν συμπεριλήφθηκε ο κύριος Κουρουπλής? Κοιτάξτε, μιλάμε για δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Κουρουπλή, δεν έχουμε σε καμία περίπτωση ούτε καταθέσεις μαρτύρων, ούτε κάποια άλλη καταγγελία πέρα από τη μήνυση την οποία κατέθεσαν δύο πολιτικοί του αντίπαλοι, ο κύριος Λοβέρδος και η κυρία Χριστοφιλοπούλου, αν δεν κάνω λάθος. Επομένως, μιλάμε για μια εντελώς διαφορετική υπόθεση που είχε να κάνει με την πορεία της διαπραγμάτευσης για ένα πολιτικό ζήτημα το οποίο ο κύριος Λοβέρδος και γενικώς η Δημοκρατική Συμπαράταξη του ΠΑΣΟΚ επέλεξε να ποινικοποιήσει. Επομένως, η γνώμη μου είναι ότι πρόκειται για μια πλήρως διαφορετική υπόθεση. Το γεγονός ότι μπορεί κανείς να ασκήσει πολιτική κριτική για τον τρόπο με τον οποίο διαπραγματεύτηκε το σύνολο της κυβέρνησης κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2015, ούτως ή άλλως αυτό αποτελεί μια προφάνεια, δεν χρειάζεται καν να το σχολιάζουμε, αλλά από εκεί και πέρα η ποινικοποίηση ας πούμε της διαπραγμάτευσης ή των πολιτικών επιλογών είναι κάτι διαφορετικό και είδαμε ότι γενικώς σιγά σιγά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αρέσκονται στο να προαναγγέλουν τέτοιου τύπου άσκηση πολιτικής, μια τέτοιου τύπου άσκηση πολιτικής. Ο κύριος Σαμαράς, αν δεν κάνω λάθος, χθες προανήγγειλε περί τα 10 ειδικά δικαστήρια εναντίον του Έλληνα Πρωθυπουργού. Είναι μια εξαιρετικά χρήσιμη, κρίσιμη και βοηθητική πρωτοβουλία για το καλό της ελληνικής δημοκρατίας. Πάμε τώρα στο πραγματικό, στο πρώτο ζήτημα. Μιλάει για Βατερλό, επειδή δεν παρουσιάστηκαν επαρκή στοιχεία για τους 10 που παραπέμπουν. Ωραία. Ξαναγυρνάμε στο ερώτημα το οποίο μου θέσατε προηγουμένως. Θα σας πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην αρχή μιας έρευνας. Η δικογραφία ακόμα είναι σε πολύ αρχικό στάδιο. Αυτό το οποίο υπάρχει είναι οι καταθέσεις μαρτύρων αλλά και μια σειρά από άλλα στοιχεία τα οποία σε κάθε περίπτωση αποτελούν επαρκείς ενδείξεις για να ξεκινήσει
η Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης της Βουλής να διερευνά τη δικογραφία και να βγάλει το πόρισμά της. Τώρα, το αν αυτές οι ενδείξεις οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη δικογραφία είναι και αποχρώσεις, δηλαδή είναι αρκετές, είναι ικανοποιητικές για την άσκηση ποινικής δίωξης, αυτό θα το αποφασίσει καταρχήν η Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης, εφόσον έχει τη σχετική αρμοδιότητα, και αν όχι, θα το αποφασίσει η ελληνική δικαιοσύνη. Κύριε Τζανακόπουλε, γνωρίζετε αν θα κληθούν οι μάρτυρες ή αντιπολίτευση ή τα μετεπιτάσεως τις καταθέσεις των μαρτύρων, ακόμη και με αλλίωση της φωνής τους? Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα τα αποφασίσει η Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης και εγώ δεν θέλω να κάνω κανένα απολύτως σχόλιο σε σχέση με το τι θα επιλέξει να κάνει. Ποια θα είναι η στάση που θα τηρήσετε ως κυβέρνηση? Σκαλέ, όπως ξέρετε, η Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης για κάποιους λόγους που αφορούν και την προστασία της διαδικασίας και την προστασία των ανθρώπων οι οποίοι εμπλέκονται, των προσώπων τα οποία εμπλέκονται, είναι μυστική. Επομένως, οι αποφάσεις της θα πάρθουν με τους όρους της μυστικότητας η οποία επιβάλλεται από το Σύνταγμα και τις Γενικές Αρχές του Ποινικού Δικαίου. Μιας και μιλήσαμε και για τη διαδικασία, μήπως, κύριε Τζανακόπουλε, δώσατε όπλα στην αντιπολίτευση να στέκεται σε θέματα διαδικαστικά, θεσμικά μεν σοβαρά, αλλά διαδικαστικά, και κάπου στην πορεία χάθηκε και η ουσία αυτού του σκανδάλου, το οποίο όλοι το παραδέχτηκαν και χθες? Όχι, δεν το πιστεύω ότι χάθηκε η ουσία στην πορεία. Το γεγονός ότι η αντιπολίτευση επέμεινε στη διαδικασιολογία ήταν ίσως ένας τρόπος για να αποφύγει ακριβώς την πραγματική, την ουσιαστική πολιτική συζήτηση για τα ζητήματα τα οποία θίγονται όλες αυτές τις μέρες με επίκεντρο το σκάνδαλο της Νοβάρτης και τον τρόπο με τον οποίο, εν πάση περιπτώσει, έχει χειριστεί το ελληνικό κράτος και οι ελληνικές κυβερνήσεις μέχρι το 2015 την αγορά του φαρμάκου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη δική μας στάση, νομίζω ότι ήταν απολύτως σαφής και καθαρή από την αρχή. Αυτό το οποίο είπαμε είναι ότι θα ακολουθήσουμε όλες τις θεσμικές διαδικασίες. Δεν καταλαβαίνω ποια ακριβώς είναι η θεσμική παρατυπία η οποία έχει γίνει από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης ή, αν θέλετε, των βουλευτών της συμπολίτευσης. Η δικογραφία διαβιβάστηκε αμελητή στη Βουλή από τις αγγελικές αρχές. Από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι έγιναν πολιτικά σχόλια επί της διαδικασίας. Ρωτήστε με ευθέως. Αν ήταν λάθος η επίσκεψή σας, η παρουσία σας στον Άριο Πάγο, αν θεωρείτε λάθος τις δηλώσεις του κ. Παπαγγελόπουλου αμέσως μετά τη μεταβίβαση της δικογραφίας? Σε ό,τι αφορά την επίσκεψή μου στον Άριο Πάγο, καταλαβαίνετε ότι αν γνώριζα την διαδικαστική φάση στην οποία βρίσκεται η δικογραφία, μάλλον δεν θα επέλεγα να πάω στον Άριο Πάγο εκείνη την ημέρα. Ο λόγος της επίσκεψης, και το έχω πει αρκετές φορές, είχε να κάνει με το εξής, ότι είχε γεμίσει ο Σαββατιάτικος και Κυριακάτικος τύπος με δημοσιεύματα που αφορούσαν τη διαδικαστική φάση αλλά και την ουσία μιας δικογραφίας, και από τη δική μου πλευρά ως κυβερνητικός εκπρόσωπος είχα την υποχρέωση να ρωτήσω την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ακριβώς για τη διαδικαστική φάση στην οποία βρίσκεται η έρευνα και για το αν και κατά πόσο θα διαβιβαστεί ή αναμένεται η διαβίβαση κάποιου φακέλου στη Βουλή. Δεν ήταν επομένως ουσιαστική η συζήτηση την οποία είχαμε. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι οι Υπουργοί Δικαιοσύνης έχουν απολύτως το πολιτικό δικαίωμα να σχολιάζουν πολιτικό το τρόπο μία υπόθεση η οποία, όπως καταλαβαίνετε, θα αποτελέσει κιόλας για το επόμενο διάστημα ένα από τα κεντρικά ζητήματα της πολιτικής ατζέντας, της μερίσιας διάταξης και της πολιτικής σύγκρουσης μεταξύ των κομμάτων. Αν αυτό θεωρείται θεσμικό ατόπιμα, η γνώμη μου είναι ότι δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Θεσμικά ατοπίματα, ξέρετε ποια είναι, κύριε Αναγνωστοπούλου, είναι οι απειλές εναντίον των μαρτύρων. Θεσμικά ατοπήματα είναι οι μηνύσεις κατά δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών. Θεσμικά ατοπήματα είναι η προσπάθεια εκφοβισμού και άμεσης παρέμβασης στην ελληνική δικαιοσύνη. Και πιστέψτε με ότι τίποτα από όλα αυτά δεν έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Όλα αφορούν την αντιπολίτευση και μάλιστα πολύ συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία σιγά σιγά αρχίζουν και διεκδικούν ή ξανά διεκδικούν ηγετικούς ρόλους. Είστε σαφείς. Να πάμε λίγο στο πολιτικό σκέλος. Μιλάτε και ο Πρωθυπουργός χθες για πολιτικές ευθύνες. Κύριε εκπρόσωπε, δεν αφορούν οι πολιτικές ευθύνες και την περίοδο 2004-2009 που εκτοξεύθηκε η φαρμακευτική δαπάνη? Οι πολιτικές ευθύνες αφορούν όλες τις κυβερνήσεις από το 2000 και μετά
τουλάχιστον και μέχρι το 2015, καθώς με βάση όλα τα επίσημα στοιχεία, όλη την περίοδο εκείνη, από το 2000, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι το 2010 τουλάχιστον, οι υπερκοστολογήσεις μπορεί να στήχησαν στο ελληνικό δημόσιο και 23 δισεκατομμύρια ευρώ. Και προφανώς, τουλάχιστον 23 δισεκατομμύρια ευρώ. Και προφανώς οι ευθύνες, οι πολιτικές ευθύνες αφορούν και την κυβέρνηση Σιμίτη και την κυβέρνηση του κυρίου Καραμαλή και την κυβέρνηση Παπανδρέου μετέπειτα και φυσικά όλες τις μνημονιακές κυβερνήσεις, οι οποίες κιόλας αποτελούν το κέντρο αυτού του σκανδάλου, τουλάχιστον από ό,τι προκύπτει μέχρι στιγμής. Τώρα, από τις πολιτικές ευθύνες στο πολιτικό κόστος, θεωρείτε ότι μπορεί το σκάνδαλο Νοβάρτης να δημιουργήσει μία συσπήρωση των πολιτικών σας αντιπάλων και να δημιουργήσει ένα μέτωπο εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ? Και προφανέστατα δεν εννοώ ότι στο βωμό των πολιτικών σκοπιμοτήτων θα έπρεπε να θαυτεί κάτω από το χαλί η υπόθεση. Ακριβώς αυτή θα ήταν η απάντηση. Τι σας λέω, δηλαδή. Αυτή ακριβώς θα ήταν η απάντησή μου. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν μερικές φορές στη ζωή. Θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε σε πρόωρες εκλογές. Υπάρχουν μερικές φορές στη ζωή που κυριολεκτικά δεν έχεις επιλογή. Όταν λοιπόν διαβιβάζεται μια δικογραφία στο ελληνικό κοινοβούλιο με τέτοια ανατριχιαστικά, αν θέλετε, στοιχεία, τα οποία θα κριθούν τελικά και κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, αλλά φαντάζομαι και κατά την έρευνα της δικαιοσύνης, η μοναδική επιλογή την οποία είχαμε μπροστά μας, ο μοναδικός δρόμος τον οποίο μπορούσαμε να ακολουθήσουμε, ήταν ακριβώς η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για να αποφασίσει την συγκρότηση της Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης. Τώρα από εκεί και πέρα, αν θέλετε να σας απαντήσω για πρόωρες εκλογές. Όχι, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο σενάριο. Δεν υπάρχει αυτό στην ατζέντα της κυβέρνησης, ούτε στο στρατηγικό της σχεδιασμό. Εμείς έχουμε πει ότι ο βασικός μας σκοπός, ο βασικός μας στόχος είναι η έξοδος της χώρας από την Μνημονιακή Επιτροπή. Πράγμα το οποίο φαίνεται να πηγαίνει αρκετά καλά, τουλάχιστον με βάση τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο της οικονομίας, αλλά και στο μέτωπο των διεθνών σχέσεων της χώρας. Και επομένως το σύνολο της στρατηγικής μας καθορίζεται ακριβώς από τον μεταμνημονιακό ορίζοντα. Δεν έχουμε κανένα λόγο να προχωρήσουμε σε εκλογές πριν γρήγορα, τη λήξη τετραετίας. Γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Έχουμε δύο εθνικά ζητήματα που τρέχουν. Το ένα είναι το Σκοπιανό. Και θα ήθελα να μου πείτε αν ασκούνται πιέσεις από τους συμμάχους μας να κλείσει το Σκοπιανό ή αν είναι βούληση της κυβέρνησης. Όχι, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι καμία πίεση δεν υπάρχει προς την ελληνική πλευρά. Έχει φανεί αυτό εξάλλου και από τις δηλώσεις και αξιωματούχων του ΝΑΤΟ αλλά και άλλων διεθνών ηγετών. Αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι στο συγκεκριμένο ζήτημα υπάρχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα και για την γείτονα χώρα να βρούνε μια κοινή συμβιβαστική αμοιβαία αποδεκτή λύση, η οποία θα κάνει καλό και στις δύο χώρες από τη μία μεριά, αλλά και στο σύνολο των Βαλκανίων, καθώς θα προάγει, θα εμπεδώσει τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Και κατά τον ίδιο τρόπο, νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να κατανοήσουμε όλοι όσοι εμπλεκόμαστε στην συζήτηση αυτή είναι ότι ότι μια χώρα σαν την Ελλάδα πρέπει να έχει όσο το δυνατόν λιγότερα διπλωματικά μέτωπα, όσο το δυνατόν λιγότερα μέτωπα εξωτερικής πολιτικής ανοιχτά, και αυτό μας πάει ακριβώς στο επόμενο θέμα, το οποίο φαντάζομαι ότι θέλετε να ρωτήσετε. Πριν από το επόμενο θέμα, θέλω να σας ρωτήσω για τη στάση του κυρίου Καμένου, του κυβερνητικού εταίρου. Πώς ερμηνεύεται τη στάση του ότι θα κάνω τα πάντα για να μην παραδοθεί ο όρος Μακεδονία? Εντάξει, ο κύριος Καμένος έχει εκφράσει την άποψή του στο συγκεκριμένο ζήτημα. Από εκεί και πέρα, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Πρωθυπουργός έχουν δηλώσει ποια είναι η θέση της κυβέρνησης και με ποια θέση προσέρχεται η ελληνική δημοκρατία στις διαπραγματεύσεις. Θεωρώ ότι θα πρέπει να κάνουμε υπομονή, να δούμε ποια θα είναι τελικά η πρόταση λύσης στην οποία θα καταλήξουν οι πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων Εξωτερικών και οι Πρωθυπουργοί, και από εκεί και πέρα να κάνουμε όλοι τις τοποθετήσεις μας. Τώρα, μια σύντομη απάντηση θα ήθελα για το ελληνοτουρκικό, που επίσης μας απασχολεί πολύ το τελευταίο διάστημα, και θα ήθελα να κλείσουμε με την οικονομία. Την τελευταία περίοδο βλέπουμε ότι ο Ερντογάν δεν είναι απλά ο νευρικός γείτονας που γνωρίζαμε μέχρι στιγμής. Δείχνει να εφαρμόζει ένα στρατηγικό σχέδιο. Το είδαμε στα Ήμια, το είδαμε και στην Κύπρο με την ΑΟΣ. Και θα ήθελα να μου πείτε πώς σκέφτεται να το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Ανησυχείτε?
Κοιτάξτε, υπάρχει προφανώς προβληματισμός παρά το γεγονός ότι στις τελευταίες μέρες τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα ειδικά ελληνοτουρκικά ζητήματα έχει υπάρξει μια αποκλιμάκωση. Η γνώμη μου είναι ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή πράγματι, ενώ θα μπορούσε κανείς να την υποτιμήσει λέγοντας ότι λειτουργεί με όρους θυμικού ή με όρους γοήτρου ή με όρους, όπως το είπατε κι εσείς, νευρικότητας, θεωρώ ότι έχει στρατηγικό σχέδιο. Το στρατηγικό της σχέδιο προφανώς επικαθορίζεται από το μεγάλο μέτωπο που είναι το κουρδικό. Επομένως ανοίγει πάρα πολλά μέτωπα έτσι ώστε και σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και σε ό,τι αφορά την Κύπρο, έτσι ώστε να έχει περισσότερα διαπραγματευτικά όπλα στην προσπάθειά της να επιλύσει το κεντρικό ζήτημα που την απασχολεί και το οποίο, όπως σας είπα, είναι το κουρδικό. Σας είπα, είμαστε προβληματισμένοι, παρακολουθούμε πάρα πολύ κοντά τις εξελίξεις και το ζήτημα είναι ότι αύριο, όπου όπως γνωρίζετε υπάρχει σύνοδος κορυφής και στις Βρυξέλλες και ναι, κατά βεβαίως τη διάρκεια της οποίας θα γίνουν πάρα πολλές συναντήσεις, το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας θα βρεθεί στο επίκεντρο της ατζέντας και του Έλληνα Πρωθυπουργού αλλά και του Κύπρου. Κύριε Αναστασιάδη, τώρα θα έρθουμε στο πεδίο της οικονομίας για να κλείσουμε με αυτό. Οι Ευρωπαίοι λένε ότι η Ελλάδα θα χρειαστεί προληπτική γραμμή πίστωσης, όπως ο Μάριο Ντράγκη αλλά και ο Μάριο Σεντένο, ότι η Ελλάδα θα πρέπει να εξετάσει να χρησιμοποιήσει όλους τους πιθανούς μηχανισμούς. Η κυβέρνηση θα επιμείνει, κύριε Τζανακόπουλε, στο στόχο της ή θα κάνει στροφή? Ακούστε, ο Μάριο Ντράγκη, ο Ευρωπαίος Κεντρικός Τραπεζίτης, από όσο θυμάμαι, δεν έχει τοποθετηθεί με σαφήνεια σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα. Και ο κύριος Σεντένο, αυτό το οποίο δήλωσε, είναι ότι θα πρέπει στην πορεία των διαπραγματεύσεων να εξεταστούν όλοι οι πιθανοί τρόποι και να επιλεγεί ο καλύτερος για την έξοδο της Ελλάδας από την Μνημονιακή Επιτροπή, από το Μνημονιακό Πρόγραμμα. Οι περισσότεροι διεθνείς αναλυτές, πάρα πολλοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, όπως ο κύριος Μοσκοβισί, ο κύριος Ντάιζελμπλουμ πριν από λίγο καιρό, αλλά και αρκετές κυβερνήσεις της Ευρώπης, νομίζω ότι έχουν μια αρκετά σαφή άποψη και προτιμούν, αν θέλετε, μια καθαρή έξοδο, δηλαδή μια έξοδο η οποία δεν θα περιλαμβάνει την προληπτική γραμμή στήριξης. Νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο σενάριο και αυτό είναι και το βασικό σενάριο στη βάση του οποίου διαπραγματευόμαστε μετά και την απόφαση του Eurogroup της 15 Ιουνίου. Άρα 2017. Επιμένουμε στην καθαρή έξοδο. Επιμένουμε στην έξοδο χωρίς προληπτική γραμμή στήριξης, διότι το ρόλο ακριβώς αυτής της προληπτικής γραμμής θα παίξει το μαξιλάρι ρευστότητας το οποίο δημιουργεί η Ελληνική Δημοκρατία και με βάση, όπως είπαμε προηγουμένως, την απόφαση του Eurogroup και τις ειδικές εκταμιεύσεις που κάνει ο ESM μετά το πέρας κάθε αξιολόγησης και της δεύτερης αλλά και της τρίτης, η οποία έπεται η συγκεκριμένη εκταμίευση, αλλά και την ίδια στιγμή με τις εξόδους μας στις αγορές, οι οποίες δείχνουν ότι έχουμε σιγά σιγά τη δυνατότητα να αναχρηματοδοτούμε το ελληνικό χρέος χωρίς τη στήριξη του επίσημου τομέα. Μάλιστα. Και θέλω να κρατήσετε ότι όλο το τελευταίο διάστημα, από τις 19 Ιανουαρίου, όταν, αν δεν κάνω λάθος, αναβάθμισε την ελληνική οικονομία η Standard & Poor's, έχουμε άλλες δύο αναβαθμίσεις, μία από τη Fitch και μία χθες από τη Moody's, η οποία μάλιστα στην ανάλυση της λέει ότι προβλέπει και σχεδόν προτείνει ακριβώς την πορεία της εξόδου που προτείνει και η ελληνική κυβέρνηση, δηλαδή μια έξοδο χωρίς προληπτική γραμμή πίστωσης. Να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν απόψε εδώ, κύριε Τζανακόπουλε. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καθαρή έξοδο.